Καλησπέρα, το Chris Corner του Κριτήριον Πλάτωνα, εδώ που οι Μαϊντανοί υποδέχονται τον Αντίλαλο για την 15η αγωνιστική. Μαϊντανοί που θα ξεκινήσει το μάτς με τους 30 φίλου, Άρη Μαθρή, Παλιγιάννη, Κόγια και Φωτεινάκη. Στην πλευρά ο Αντίλαλος ξεκινάει με τους Γιώργο Ζαμπέτα, Κριτσιωτάκη, Καρανίκα, Κύλι και Σταυραντώνη. Οι δύο ομάδες θα παραταχθούν για την αναμνηστική φωτογραφία. Και μέσα μετά το πρώτο τζάμπολ, στο οποίο θα μονομαχήσουν Κύλις και πάλι Γιάννης. Ο Σταυραντώνης παίρνει θέση. Ο Καρανίκας, με συγχωρείτε, ο Καρανίκας με τον Παλιγιάννη. Νικήτης θα είναι ο Παλιγιάννης και πρώτη επίθεση για τους Μαϊντανούς με τον Φίλιππο Κόγια. Σηκώνεται για 2, αστοχίζει το πρώτο σουτ. Ο Μακρύς όμως έκλειψε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σταυραντώνη. Ανέωσε την επίθεση της ομάδας του. Ο Κούς τώρα, ξανά Κόγια, αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Ανοίγει το σκορ για τους Μαϊντανούς, οδηγούνται 2-0. Τώρα στην μπάλα και άφησε στον Γιώργο Ζαμπέτα. Πήρε το σκρίνο από τον Κύλι και ο Κριτσιωτάκης για 2. Τώρα στόχισε ο Κύλις μαζί στο rebound. Τώρα Γιώργο Ζαμπέτας στον Κύλι. Σταυραντώνης για 2, αστοχή. Παλιγιάννης και Κύλις ονομάχησαν το rebound. Στον Μαϊντανόν βγήκε νικητής. Τώρα Άρης Μαθρής. Λάθος τώρα από τους Μαϊντανούς, στέρισαν να πέρασουν το κέντρο. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους, για τον Αντίλαλο δηλαδή. Τσιωτάκης, κουβαλάει την μπάλα, πριν από τον Καρανίκα, βάλε την μπάλα στον Κύλι. Ο Ζαμπέτας τώρα για όλο το διάδρομο, αλλά στόχισε ο Καρανίκας μαζί στο rebound, αλλά στόχισε 9-14 για τους φιλοξενούμενους, με τον Κριτσιωτάκη. Για το σκρίνο από τον Κύλι, σε την μπάλα στον Καρανίκα, για 3 εκείνος, αλλά στόχισε. Ναι, επίθεση για τους Μαϊντανούς, τον Φωτεινάκη τώρα, στον Άρη Μακρύ. Φωτεινάκης για 3 από την κορφή, αστοχή. Ο Κόγιας προσπάθησε για το rebound. Ο Κύλις παραπάτησε. Αλλά θα σηκωθεί. Θα καθίσει τον μπάγκο, καθώς δεν πατάει καλά το πόδι του. Ο Γιαννακόπουλος θα τον αντικαταστήσει. Αναφέρει και όλες την μπάλα για τον Κριτσιωτάκη. Ζαμπέτας. Πέρασε. Όταν βρήκε μπροστά του, κύρισε το σούτ, αλλά στόχισε. Κόγιας, μάχεται. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Σταυραντώνη. Ξανά Ζαμπέτας. Αντώνης, κλείστηκε από τον Κριτσιωτάκη. Ζαμπέτας, θα δοκιμάσει για 3, αλλά θα στοχίσει. Τριανταφύλου μαζί στο rebound και άφησε τον Φωτεινάκη. Στο κέντρο, παρά την πίεση του Γιαννακόπουλου. Άρης Μακρύς. Αφήνει στον Τριανταφύλου. Για 3 από μακριά, ευστοχή, 5-0 η Μαϊντανή. Εκνοεί της επίθεσης ο Άρης Μακρύς, βρίσκει σκορ. Ζαμπέτας, στον Καρανίκα. Καλή άμυνα από Φωτεινάκη, μπαλά έφτιαξε ξανά στο Ζαμπέτα. Δεν βρίσκει,
πάντως παραμένει για τον αντίλαλο. 14 δεύτερα στη διάθεσή τους. Τσοτάκης κονείται για 2. Θα εξοχίσει πρώτο καλάθι για τον αντίλαλο στο μάτ. 5-2. Κινάκης πιέζει να τον Τσοτάκη. Αφήνει στον Άρη 3. Κόγιας δίστο φάουλ από τον Σταυραντώνη. Δικαίωμα για 2 βολές. Πρώτη αλλαγή για... δεύτερη αλλαγή μάλλον στον Άρη τον αντίλαλο. Κώστας Ζαμπέδες του Σταυραντώνη στο παιχνίδι. Τώρα από ο Κωνσταντίνος Κόγιας στην αρχή στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη ο Παλιγιάννης όμως νίξει στον αέρα τους αντιπάλους του. Το χέρι του Καρανίκα βάλα κατέληξε εκτός γραμμών. Μια κατοχή για τους Μαϊντανούς. Κρίς, καλή άμυνα από τον Γιανακόπουλο. Κατοχή για τον αντίλαλο. Κριτσοτάκης στον Κώστα Ζαβέτα. Ξανά Κριτσοτάκης. Ζαβέτας τώρα θα δοκιμάσει ξανά για 3. 0-2 από τον Κώστα Ζαβέτα. Τον Γιώργο Ζαβέτα με συγχωρείτε. 2 βολές για τον Καρανίκα. Και αλλαγή για τον αντίλαλο προς αντί του Ζαβέτα. Στόχο η πρώτη βολή του Καρανίκα, σε 5-3. Στο σίδερο η δεύτερη. Πιανταφύλου, ωραία προσπάθεια. Και το καλάθι. Κοπινάκης, μακρύς τώρα. Σίδερο το σούτ του μακρύ. Καλή άμυνα τώρα από τον Παλιγιάννη, τελικά θεώνεται με φάουλ. Πρώτο φάουλ του Παλιγιάννη στο παιχνίδι. Γιανακόπουλος για 3. Ευστοχή. Προβάδισμα για τον αντίλαλο. 6-5. Κινάκης. 3 φίλου. Αλλά έφτασε τον Άρη μακρύ. Ξανά Φωτεινάκης. Κόγιας τέλος της επίθεσης κερδίζει το φάουλ από τον Γιανακόπουλο. Νέες βολές για τους Μαϊντανούς. Σωστή την πρώτη βολή ο Κόγιας. Σοπαλία στο παιχνίδι 6-6. Ευστοχή και στη δεύτερη, προβάδισμα για τους Μαϊντανούς, 7-6 και αλλαγή. Δημήτρης Ματρής αντί του 30 φίλου στο παιχνίδι. Τσικουτάκης. Στην από τον Γιανακόπουλο, μπαλάχιστος στον υποθετό και να σου δοκιμάσει για 3 από τη γωνία, αλλά δεν θα βρει στόχο. Ο Άρης Μακρύς μαζί στο rebound για τον Δημήτρη Μακρύ. Κόγιας τώρα, ξανά Δημήτρης Μακρύς. Νέο φάουλ αυτή τη φορά τον Κριτσιωτάκη. Αναφορά το πλάι για τους Μαϊντανούς.
Μαρινάκη στον Μακρύ. Γιάννης, Χόγια για τρεις. Εύστοχος ο Χόγιας, 16. Μαϊντανή πετυχαίνει ξανά τρίποντο στην εκπνοή της επίθεσης. Γαμπέτας και ελεύθερο διάδρομο και δεν αστόχησε. 18 μόρισε την ολιγορία της άμυνας των Μαϊντανών. Φωτεινάκη στον Άρη Μαχρή. Ωραία κίνηση από τον Άρη Μαχρή. Το τελείωμα υπό την πίεση του Καραγκά. Και τώρα Γιαννακόπουλος. Ο Ερμήντας κατέβα στην μπάλα και στον Κρυτσιωτάκη. Κώστα Ζαμπέτας. Για φαουλ τώρα από τον Φωτεινάκη. Το δεύτερο φαουλ του Φωτεινάκη στο μάτς. Χρυσιωτάκης σηκώνεται για δύο. Αστοχή. Άρης Μακρύς στον Παλιγιάννη. Αποδεχτεί ωραία την μπάλα και τελείωσε την προσπάθεια. 12-8 και πρώτο time out στο παιχνίδι. 2:52 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε στο παρκέ. Επιστρέψαμε στο time out. Ο αντίλογος συνεχίζει με τους Κίλι, Παρανίκα, Κώστα Ζαμπέτα, Κρυτσιωτάκη και Ποθητό. Η Μαϊντανή με τους Άρη και Δημήτρη Μακρύ, Κόγια, πάλι Γιάννη και Κίσα. Κίσας είναι το νέο παθμό στην πεντάδα των Μαϊντανών. Για ωραία πάσα του Κώστα Ζαμπέτα στον Καρανίκα. Ακόμη ωραιότερο το στόπ του Παλιγιάννη. Καρανίκας όπως θα καθίσει και στον πάγκο. Ο Γιαννακόπουλος θα πάρει τη θέση του. Ως χτυπήσει ο Καρανίκας στο κεφάλι του. Είναι όμως κάτι το σοβαρό. Δημήτρη Μακρύ. Έξω τον Τρί, αλλά θα κατάφερε να κυλήσει η μάχη για rebound. Βγαίνει νικητής. Αρχή για τον αντίλαλο. Κατάκης, πλέον στα τον Άνιστη. Δεν κάνει το λάθος, αφήνει στον Ποθητό. Τώρα Κώστας Ζαμπέτας. Και το διάδρομο κλείστηκε, βρήκε τρόπο να σουτάρει. Το σκόραρε, 12-10. Μακρύς. Αφήνει στον Κίσα, αφήνει στην νέα μαρκάρι. Στην δοκιμάζει για τρεις. Αλλά δεν βρίσκει στόχο. Ο Κίλης μόνος στο rebound. Μπαλά έφτασε στον Κρυτσιωτάκη. Ο αντίλογος τρέχει στον εκμηδιασμό με τον Κρυτσιωτάκη. Αλλά αστοχή. Ο Παλιγιάννης έχει τις ατρελές και μαζεύει το rebound. Χράπωσε την μπάλα πάνω από τον Κίλη. Και τώρα φύγει ο Κόγιας. Λύστηκε, δεν έκανε το λάθος. Στον Κίσα. Και τώρα Δημήτρης Μακρύς. Και ωραία τον Παλιγιάννη μέσα στη ρακέτα. Εκείνος στόχησε 14-10. Εδώ στον Κρυτσιωτάκη. Για δύο ο Κρυτσιωτάκης αστοχή. Δημήτρης Μακρύς πιέζεται από τον Ποθητό.
την μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Παλιγιάννη. Κερδίζει το φάουλ από τον Κώστα Ζαβέτα. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Στο σίδερο η πρώτη βολή του Παλιγιάννη. Στοχή στη δεύτερη, στο συν 5 πλέον η Μαϊντανή, 15-10. Σαμπέτα. Μία μήνα από τον Δημήτρη Μαθρή. Βαλαχτάνης τον Κρυτσιωτάκη, σηκώνεται για τρεις. Κόσουτ από τον Κρυτσιωτάκη. Και κέρδισε το φάουλ από τον Ζαμπέτα, τον πέμπτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Στέλνει τον Άρη Μακρύ στη γραμμή των βολών. Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο φόρο του Κώστα Ζαμπέτα. Στο σύντομο πρωτοβόλιο του Άρη Μακρύ. Και στη δεύτερη. Ο πόδι του Κίλι όμως την μπάλα βγαίνει εκτός γραμμών και παραμένει για τους Μαϊντανούς. Δημήτρης Μακρύς, 14 δεύτερα έχουν μείνει για το φινάλ του πρώτου καλέπτου. Διπλός κρίνα από τους παίκτες. Ο Γιαζιατρής. Στο σίδερο η μπάλα. Το Κιωτάκης μαζί στο rebound. Πετάξει την μπάλα. Αλλά δεν θα βρει στόχο και έχουμε τέλος πρώτου. 10 λεπτού με τους Μαϊντανούς να βρίσκονται στο συν 5, 15-10. Στρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο. Ο Αντίλαλος συνεχίζει με τους Κώστα και Γιώργο Ζαμπέτα. Σταυραντώνη, Κίλι και Καρανίκα. Οι παιδούχοι Μαϊντανοί με τους Κίσα, Παλιγιάννη, Κόγια, Φωτεινάκη και Δημήτρη Μακρύ. Φινάκης. Ο Δημήτρης Μακρύς στη γωνία, εκείνος θα δοκιμάσει για τρεις, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Και βγήκε και στο Στεφάνι. Τώρα και ο Ροζαμπέτας στον Σταυραντώνη. Λάθος πάσα, την προσπάθεια του να βρει τον Καρανίκα. Στην μπάλα ευθείαν στα χέρια του Παλιγιάννη. Ο Φινάκης τώρα. Μακρύς και στον Γιώργο Ζαμπέτα και κερδίσει το φάουλ. Αναφορά την πλάγια γραμμή για τους Μαϊντανούς. Κίσα στον Φωτεινάκη. Πόγιας, στοχή κάτω από το Στεφάνι. Τώρα Κώστας Ζαμπέτας στον Γιώργο. Κυλής για δύο, στο σίδερο η μπάλα. Δημήτρης Μακρύς μάζεψε το rebound και άφησε τον Φωτεινάκη. Φωτεινάκης, καλή κυκλοφορία από τους Μαϊντανούς. Φωτεινάκης για δύο, σίδερο η μπάλα. Ζαμπέτα, τον Κώστα, ωραία συνεργασία. Κώστα και Ροζαμπέτα, ο πρώτος όμως έχει κάνει βήματα και νέα επίθεση για τους Μαϊντανούς. Γιατί στις προϋποθέσεις είχαν φιλοξενούμενα να πετύχουν καλάθι, αλλά σε λάθος. Καλή άμυνα τώρα από τον Κώστα Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, με συγχωρείτε. Ο Καρανίκας κάνει φαουλ στον Παλιγιάννη. Θα στείλει τον αντίπαλο της γραμμή των βολών.
κάνει για το 17-10. Γιώργος Ζαμπέτας, στοπ από τον Κόγια. Παλαμβάντως παραμένει σε γύρια παικτών του Αντίλαλου. Καλά του Καρανίκα δεν θα μετρήσει καθώς. Βρέσκεται στο έδαφος. Η προηγηθή φάουλ. Ο Άρης Μακρύς αντικαθίστα τον Παλιγιάννη. Το καλάθι τελικά θα μετρήσει 17-12. Πίσω στον Μακρύ. Ωραία προσπάθεια από τον Άρη Μακρύ. Έχω τελείωμα όμως, τον παλαφτώνει ξανά στα χέρια του. Ρίχνει το φάουλ από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Δικαιώμα για βολές. Μεντανή. Κυριαρχούν ως τώρα στη μάχη των ριμπάου. Αυτό ίσως κάνει και τη διαφορά των 5 πόντων. Συνέχισε τώρα η Μεντανή. Στις δύο από τον Άρη Μακρύ και 19-12. Καλή άμυνα από τον Άρη Μακρύ. Στην μπάλα στη χέρια του Σίσα. Βγήκε φάτσα με το καλάθι, αλλά την πίεση του Κίλι αστόχησε. Κώστα Ζαμπέτα σηκώνεται για 3 και φτωχή 19-15. Μακρύς γυρίζει στον Φωτεινάκη. Μακρύς από τη γωνία. Κερδίζει τα φάουλα από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Και δικαίωμα για 3 βολές. Το τρίτο φάουλ του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Ο Κριτσιωτάκης περνά στο παρκέ. Κοίταρε πρώτη βολή του Φωτεινάκη. Δεν στις δύο από τον Φωτεινάκη. Ευτόχη την τρίτη, 20-15. Αλέξης στον Ζαμπέτα, θα βραντώνεις για 3 από τη γωνία. Εξοχή. Δημήτρης Μακρύς. Το σκέρνα τον Κόγια, αλλά έκανε το λάθος. Ζαμπέτας έπαιξε την άλλη πλευρά του γηπέδου. Καλή άμυνα από τον Άρη Μακρύ. Και τώρα από την Άκης. Μπροστά του, για στη γωνία στον Δημήτρη Μακρύ, σε προσποιείται ωραία. Δεν τελειώνει την προσπάθεια, την πίεση του Ζαμπέτα. Αστοχή και τώρα Κριτσιωτάκη και Ζαμπέτας. Ξανά για 3 ο Ζαμπέτας. 2 στα 2 από τον παίκτη του Αντίδαλου, 20-18. Κόγιας, δύσκολη προσπάθεια στα χει. Κύλης με το rebound και τώρα Κριτσιωτάκης. Αλέξης τον Ζαμπέτα, σηκώθηκε για 2.
στόχησε, ο ίδιος μάζεψε το παιδί rebound. Λύνεται, πάτησε με την βοήθεια του ταμπλού να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Δημήτρης μακρύς, δύσκολη προσπάθεια, στοχή. Ριτσιωτάκης τώρα, φάουλ από τον Κόγια. Time out από τον Αντίλαλο. 5 και 11 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε το time out. Οι Μαϊντανοί συνεχίζουν με τους Φωτεινάκη, Δημήτρη και Άρη Μαχλή, Παλιγιάννη και Κίσα. Ο Αντίλαλος με τις Κρυψιωτάκη που έχει την μπάλα. Ο Φυτό, Γιανακόπουλο, Καρανίκα και Σταυραντώνη. Στοτ. Αλλά έφτασε ωραία συνεργασία από Φυτού. Και από τον πρώτο 20 ισοπαλία στο παιχνίδι. Απαντάω πάλι Γιάννη με goal foul. 22-20 και ο παίκτης των Μαϊντανών θα έχει το δικαίωμα για μία βολή. Σίδερο η βολή, ο Κίσας μαζεύει το third bound όμως και 1-14 δεύτερα για τον Μαϊντανό. Ο Μητρής μακρύς, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του με την βοήθεια του ταμπλό. Σκόραρε κιόλας 24-20. Μαϊντανοί απαντούν με ένα σερί 4-0. Καλοβλώνης, σηκώνεται για 2, Κόσου. Πάντως παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Μαλαγίασε τον Αντίλαλο, Κύλης και Ροζαμπέτα στη θέση των Χρυσιωτάκη και Καρανίκα. Μικρή διακοπή. Υπήρξε ένα θέμα με το χρονόμετρο. Διορθώθηκε αυτό. Δύο δεύτερα έχουν στη διάθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Τα μπέτας έγινε από παίκτης θάλας. Καθυστέρησε ένα στάρι. Καπαιχή για τους Μαϊντανούς. Τώρα από τον Δημήτρη Μακρύ, παλό όμως δεν του κάνει το χατήρι, δεν καταλήγει στο νυχτάκι. Ο Φυτός για 3, Κόσουτ, ο Κύλης όμως είναι στη σωστή θέση, μάζεται πιο rebound, αλλά στόχισε. Και τώρα από την Φωτεινάκη, έχει όλο το κήπεδο, είναι αρκή πάσα για τον Κίσα, ο Γιανακόπουλος έκλεψε. Σταυραντώνης πέταξε την μπάλα. Παλιγιάννης όμως έχει πατήσει και η κατοχή παραμένει για τον Αντίλαλο, που έχει 12 δεύτερα στη διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Μπέτας. Των Μαϊντανών, αλλά κέρδισε το φάουλ. Μάλιστα φαίνεται να έχει χτυπήσει, θα καθίσει και στον πάγκο. Θα να αντικαταστήσει ο Κώστας Ζαμπέτας. Ποιος θα εκτελέσει και τις βολές. Στοχή ο Κώστας Ζαμπέτας στην πρώτη βολή.
Παλιγιάννης σε 24-21. Σακίς δεύτερη. Παλιγιάννης ψηλότερα από όλους μαζί στο rebound. Τώρα Φουτινάκη. Παλιγιάννη σηκώνεται στα ετοιμές του αλλά στο χει. Σαμπέτας τώρα φτάνει τον εφηβιασμό. Φιλοξενούμενη. Σαμπέτας θα κερδίσει το φάουλο από τον Δημήτρη Μακρύ. Και τώρα ποθητός στη γωνία ο Μαρκάριστος για 3. Πόσο ήταν μόνος το ποθητός. Κίσας και τώρα Φωτεινάκης. Μαρκάνης. Τρία μήνα από τον Κίλι. Ο Παλιγιάννης βρήκε τρόπο να αποφύγει τον αντίπαλό του και να σκοράρει. 26-21. Μπέτας πιέζεται από τον Δημήτρη Μακρύ για 3 ο Γιανακόπουλος. Ευστοχή 26-24. Τινάκης, Κίσας και τώρα Δημήτρης Μακρύ. Άρης Μακρύς, με συγχωρείτε. Καλή άμυνα από τον Αντίλαλο. Ακόμη καλύτερο τελείωμα από τον Άρη Μακρύ και 28-24. Αυτό στον Κίλι, πάτεψε για τον Γιανακόπουλο. Σε πέρασε τον Κίσα και κέρδισε το φάουλ. Αλλαγές για τον αλλαγή μάλλον για τον Αντίλαλο. Χρυτσιωτάκης επέστρεψε στο παρκέ. Ο Σταυραντώνης κάθισε να πάρει ανάσες. Τώρα που ο Γιανακόπουλος έχει στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Κίσας μαζί στο rebound και στον Φωτεινάκη. Τώρα Άρης Μακρύς, πάλι Γιάννη. Φωτεινάκης και Δημήτρης Μακρύς. Καλή κυκλοφορία από τους Μαϊντανούς. Δύο προσπάθεια βήματα όμως από τον Δημήτρη Μακρύ. Κλείστηκε από 3 παίχτες. Πέπεσε βήματα, κατοχή για τον Αντίλαλο. Ζαμπέτα. Τρεις αστοχή. Ο Παλιγιάννης ψηλότερα από τον Κίλι. Μάζεψε το rebound και άφησε τον Φωτεινάκη. Να τις πιέσει σχετικά το Γιανακόπουλο. Αφήνει στον Άρη Μακρύ. Κοινωσε, κοίτα τον χρονόμετρο. Θα αφήσουν να εξαντλήσουν την επίθεσή τους για να μην ελάχιστος χρόνος στον Αντίλαλο. Αλλά φτάνει στο Δημήτρη Μακρύ. Δοκιμάζει για 3. Τα ακούσει. Ο Κίλης αφήνει στον Γιανακόπουλο και τον πετάει την μπάλα, αλλά δεν θα βρει στόχο. Με τέλος πρώτου μηχρόνου με τον Μαϊντανούς να προηγούνται 28-24. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Οι Μαϊντανοί συνεχίζουν με τους Άρη Μακρύ, Λενταφύλου, Φωτεινάκη, Παλιγιάννη και Κόγια. Αντίλαλος με τους Καρανίκα, Γιώργο και Κώστα Ζαμπέτα. Τσιωτάκι και Σκύλι. Αντίλογος που βρίσκεται στο μείον 4. Τσιωτάκης στον Γιώργο Ζαμπέτα. Να σωστόξε. Τώρα Άρης Μακρύς. Καλή άμυνα από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Κερδίσει το φάουλ από τον Μακρύ.
Φάουλ τώρα του Φωτεινάκη. Δεύτερα έχει ο αντίλογος στη διάθεσή του για να δηλώσει επίθεση. Κατάκι στον Κώστα Ζαμπέτα, ωραία κίνηση. Δεν έσταθε όμως στους δύο πόντων. Καρανίκα σε κέρδισε το rebound. Και τώρα Φωτεινάκη. Πιέζεται από τον Ζαμπέτα. Κάνει το λάθος, ο Πριτσοτάκης έκλεψε και χάσανε το καλάθι. Τόξο σουτ, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Κόγια. Σίδερα η πρώτη βολή του Κριτσοτάκη, το έχει τη δεύτερη, 28-25. Κόγιας. Πιέζεται από τον Κίλι, βρίσκει τρόπο να τρυπώσει στην άμυνα των Μαϊντανών. Αστοχεί όμως ο Παλιγιάννης, έρχεται σαν τρέιλερ, μάζεται το rebound και έτσι το φάουλ από τον... Ζαμπέτα, από τον Γιώργο Ζαμπέτα, το τέταρτο φάουλ του. Παρανίκας καθίσει τον πάγκο καθώς έχει ματώσει μύτη του. Πάρτι θα περάσει ο Γιαννακόπουλος. Ο Παλιγιάννης στην πρώτη βολή, 29-25. Δύο στις δύο από τον ξύλο των Μαϊντανών και ξανά στο συν 5. Η Κιπεδούχη 30-25. Στο Ζαμπέτας οργάνουν την επίθεση του αντίλαλου. Καλή άμυνα τώρα από τους Μαϊντανούς. Ζαμπέτας στον Κίλι κλείστηκε. Ξανά Ζαμπέτας πετάει την μπάλα και θα ευστοχίσει 30-27. Φωτεινάκης. Διαμεχθήλου, το σκέφτεται για τρεις, προτιμάει στην μπάλα στον Άρη Μακρύ. Καλή άμυνα από τον Ζαμπέτα. Ο Χρυσιωτάκης έκλεψε, αλλά ο Φωτεινάκης του κράπωσε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Τον άφησε να τελειώσει την προσπάθεια. Πάντως παραμένει για τον αντίλαλο να προχωρούμε σε αλλαγή. Ο Σαβραντώνης αντί του Γιώργου Ζαμπέτα. Έχει 4 φάουλ. Στο Ζαμπέτα τώρα. Στο Σταυραντώνη. Την εστίσταση για 3. Λίγο να χάσει την μπάλα, κακό τελείωμα από τον Σταυραντώνη. Φωτεινάκης τώρα. Φίλου. Τώρα Άρης Μακρύς. Παλιγιάννης έγινε από τα εξυπάλλας μέσα στο γραφιστό, αλλά αστόχησε. Τώρα Γιώργος Ζαμπέτας. Καλή άμυνα από Άρη Μακρύ και Κόγια. Ο δεύτερος έτρεξε όλο το γήπεδο και πέτυχε το καλάθι. 32-27.
time out από τον αντίλαλο. 7-19 πριν το φινάλε τρίτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαν το time out. Ο αντίλαλο συνεχίζει με τους Κωνσταντζαμπέτα, Σαβραντώνη, Κύλι, Μητσοτάκη και Γιανακόπουλο. Η Μεντένη με τους 30 φίλου. Παλιγιάννη, Κόγια, Φωτεινάκη και Άρη Μακρύ. Φιτσιωτάκης. Τώρα Ζαμπέτας, εναντίον ενός, όχι, γυρίζει μπάλα, φτάνει στον Γιανακόπουλο, δοκιμάζει για τρεις. Στο σίδερο, Παλιγιάννης μαζεύει το rebound. Δίνει στον αέρα τον Κύλι και τώρα Φωτεινάκης. Φωτεινάκης περνάει όχι όμως μπροστά του. Δεν τελειώνει όμως και την προσπάθεια. Σωστά. Ζαμπέτας και Κύλις, ο Κύλις κάνει βήματα. Και θα πρέπει για τους Μαϊντανούς. Κόγιας. Τον Μακρύ και Παλιγιάννη. Παλιγιάννης προσπαθεί να αποστάρει τον Κύλιο, μου κάνει λάθος. Αντίλαλο 6-26 πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Κύλιος ο οποίος θα καθίσει στο λάγκο για να αντικαταστήσει ο Καρανίκας. Κωνσταντζάκης πιέζεται τον 30 φύλου, είναι στο Σαμπραντώνη και τώρα Ζαμπέτας. Για τρεις ο Ζαμπέτας θα σταθεί, ο Κωνσταντζάκης μαζί του στο rebound, στόχισε. Νίκας, ξύπνα και εσύ είναι ο 30 φύλου. Δυνατή πάσα τώρα του Άρη Μακρύ στον Κόγια. Φτάνει στον 30 φύλου. Του Σταυραντώνη και δικαίωμα και βολές θα έχει ο παίκτης των Μαϊντανών. Κωνσταντζάκης, καλή άμυνα των 30 φύλου. Ο Κόγιας έκλεψε, βγήκε φάτσα με το καλάθι, αλλά στόχισε πιεζόμενος από τον Καρανίκα. Τώρα Γιανακόπουλος, στο γύρο Ζαμπέτα. Πολυχώς το Ζαμπέτα, με συγχωρείτε. Για τρεις από τον Σταυραντώνη. Στοχή. Βρήκε χώρο να σουστάρει για τρεις, δεν μπήκε στόχο όμως. Καρανίκας και Χρυσοτάκης. Αντίλαλος έτσι στον εκδηλιασμό. Ο Κούπλος πέταξε την μπάλα, αλλά στόχισε. Από το χέρια του Κόγια, αλλά και εκτός γραμμών. Το οποίο παραμένει για τον Αντίλαλο, τον οποίο θα έχουμε και αλλαγές. Τον Κούπλος και Σταυραντώνη στον πάγκο, Κύλις και Ποθητός στο παρκέ. Τον Κώστα Ζαμπέτα, 33-29. Εστοχή και στη βολή, 33-30. Στο τρίποντο η διαφορά πλέον. Νάκης. Τι πάσα. Ο Καρανίκας έκλεψε και άφησε στον Πόθητο. Θα σκρίνει για τον Κύλι. Σαν
Μπέτας, πάτσα με το καλάθι. Δεν αστοχεί, 33-32. Time out από τους Μαϊντανούς. 4-24 πριν το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου. Πιστέψαμε στο παιχνίδι. Χωρίς αλλαγές συνεχίζει ο Αντίλολος. Το ίδιο και οι Μαϊντανοί. Νέα καλή άμυνα από τον Αντίλαλο, σχεδωμένα από τον Κίλι. Ο Αντίλαλο όμως θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Εντάξει για τον Αντίλαλο. Και τόσο καλό το τελείωμα όμως. Και τώρα Ζαμπέτας γίνεται και κερδίζει το φάουλ από τον Άρη Ματρή. Και όμως για βολές θα έχει ο Κώστας Ζαμπέτας. Φόχο η πρώτη βολή του Κώστα Ζαμπέτα, 33-33, σοπαλία. Εστοχή και στη δεύτερη και το βάζουμε για τον Αντίλαλο, 34-33 από 7 συνεχόμενους πόντους του Κώστα Ζαμπέτα και έχουμε αλλαγή για τον Αντίλαλο, ο Δημήτρης μακρύς αντικαθιστά τον Άρη Μακρύ. Φωτεινάκης. Στην άμυνα τον Αντίλαλου, αλλά στόχισε. Κατοχή για τον Αντίλαλο. Ζαμπέτας στον ποσό, οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα. Τσιωτάκης για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Μακρύς έψαξε τον Τριανταφύλλου. Καλή άμυνα από τον Κρουτσιωτάκη και τώρα Κώστας Ζαμπέτας. Πρόκειται να περάσουν από τον Δημήτρη Μακρύ. Από τον Μέντανον του έκανε φάουλ. Τον έστειλε ξανά στη γραμμή των βολών. Τώρα από τον Ζαμπέτα. Μακρύς τρέχει όλο το γήπεδο. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Εξαιρετικό τελείωμα από τον παίκτη των Μαϊντανών. 35-34. Ξανά μπροστά στο σκορ γηπεδούκι. Ζαμπέτα. Ζητάει το σκρίνα από τον Χαρανίκα. Αφήνει την μπάλα στο ποστό. Κύλης τώρα ξανά πιστός. Ζαμπέτα. Τσιωτάκης για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Οπότε τόσο όμως είναι στο σημείο και ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του. Κύλης αστοχή για δύο. Καραμίκας επιμένει. Αστοχή η μπάλα φτάνει στον Κύλη και πετυχαίνει το καλάθι. 36-35 ξανά μπροστά σκορ ο Αντίλαλος. Φωτεινάκης. Ανανεώνει τον μπροστά του. Πιέζει ουσιαστικά από τρεις παίκτες του Αντίλαλου. Κόγιας και Παλιγιάννης. Δύσκολη προσπάθεια τον Παλιγιάννη με τη βοήθεια του ταμπλό. Εστοχή 37-36. Ξανά στον πάγκο
Ο Καρανίκας, μάτς πέρασε ο Γιανακόπουλος. Μπέτας, ο Κρυσπετάκη, ξανά για τρεις, ούτε αυτή τη φορά βρίσκει στόχο. Ο παίκτης του Αντίλαλου, θα την έχει τώρα. Δείς το φάουλο από τον Ζαμπέτα. Θα σταματήσει τον εφηδιασμό των Μαϊντανών. Ο Ζαμπέτας, ο οποίος θα καθίσει και στον πάγκο, ο Σταυραντώνης περνάει στο μάτς. Τον πάγκο κάθισε και ο Κρυσιωτάκης. Πέρασε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τους θυμίζουμε πως έχει 4 φάουλ. Κόγιας. Πεχαίνει το καλάθι. 39-36. Με ένα 4-0 σερία παντούν οι Μαϊντανοί. Καλή άμυνα τώρα από τον Δημήτρη Μακρύ. Αλλά πάντως παραμένει στα χέρια παίκτων του Αντίλαλου. Μάλιστα, ο Κόγιας κάνει φαουλ στον Γιανακόπουλο και στέλνει τον αντίπαλο της γραμμή των βολών. 1-15 πριν το φινάλ του τρίτου δεκαλέπτου. Στο σίδερο η πρώτη βολή του Γιανακόπουλου. Σίδερο και η δεύτερη. Είναι και συμμακρύς μαζί στο rebound. Τον 30 φίλου, πολύ ωραία συνεργασία από τους δύο παίκτες και καλάθι από τον 30 φίλου για το 41-36. Εξαιρετική πάσα του Δημήτρη Μακρύ μέσα στο ζωγραφιστό. Έβγαλε το συμπαίκτη του φάτσα με το καλάθι. Φυτός. Για να κόμπουλο για τρεις εκείνος, αστοχή. Δημήτρης Μακρύς. Διότι δεν θα εξαντλήσουν τον χρόνο της επίθεσης από ό,τι φαίνεται. Τώρα αποφασίζει να πάει σε drive, αστοχή. Ο Παλιγιάννης θα δει το rebound. Δεις το foul από τον Σταυραντώνη. Αστοχή. Και αυτός με τη σειρά του. Δικαίωμα για δύο βολές. Στο σίδερο η πρώτη βολή του Παλιγιάννη. Διασκίζει από τον παίκτη των Μαϊντανών και 42-36. 24 δεύτερα όλα στη διάθεση του Αντίλαλου για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η λογική λέει ότι θα εξαντλήσει. Να μην αφήσει χρόνο τους Μαϊντανούς, τα Μπέτα. Τώρα αποφασίζει να πάει σε επίθεση και σκοράρει. 42-38. Τριανταφύλου θα πετάξει την μπάλα αλλά δεν θα βρει στόχο και έχουμε φινάλε της τρίτης περίοδου. Μαϊντανοί βρίσκονται στο C4, 42-38. Επιστροφή στο παρκέ, στο αθλητήριο πλάτωνα για το τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Μαϊντανοί συνεχίζουν με τους Τριανταφύλου, Δημήτρη Μακρύ, Κόγια, πάλι Γιάννη και Φωτεινάκη, ο Αντίζολος με τους Σταυραντώνη, Πόθητο, Γιανακόπουλο, Τιλικέ. Γιώργο Ζαβέτα. Ο Φρυνάκης. Κλειστή. Δεν θα κάνει όμως το λάθος. Κίνησαν πάλι Γιάννη. Θα πίσω από την πλάτη. Καλά φτάνει στο Δημήτρη Μακρύ. Καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Double team σε κάθε παίκτη. Ο Δημήτρης Μακρύς φεύγει. 30 φίλου για 3 από την κορφή. Στο σίδερο η μπάλα. Το χέρι του Ποθητού η μπάλα θα βγει εκτός. Κατοχή παραμένει για τον Μαϊντανούς. Τα 4 δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους να εκδηλώσουν επίδεση. Καλή επαναφορά του Κόγια. Δημήτρης Μακρύς βρίσκει τρόπο να
σκοράρει 44-38. Στα Βραντώνης, ο Ζαμπέτα. Το τελείωμα από τον παίκτη του αντίλαλου, ο Δημήτρης Μαχτής. Τρέχει στον εκκληγιασμό, βγάζει φάτσα με το καλάθι τον Κόγια. Εκείνος δεν λαφεύει και στο σύν 8 η Μαϊντανή, 46-38. Ο Φυτός, Ζαμπέτα. Ωραία προσπάθεια από τον Ζαμπέτα και καλάθι, 46-40. Κινάκης τώρα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με την βοήθεια του ταμπλό σκόραρε 48-40. Ξανά στο σύν 8 η Μαϊντανή. Ζαμπέτα στο Σαβραντώνη. Τώρα Γιανακόπουλος. Αλέξης στον Ποθητό για 3. Ευστοχή 48-43. Φιλοξενούμενοι δεν τα παρατούν, έχουν απάντηση. Προσπάθεια των Μαϊντανών να ξεφύγουν στο σκορ. Δημήτρης Μακρύς και τον Κόγια μέσα στο ζωγραφιστό. Κοινός κλείστηκε, ήταν ένα άτσαλο σουτ. Τσαμπέτας. Είναι και η βρασκίνηση, υποφυτός ξανά για 3. Αυτή τη φορά να βρίσκει σίδερο. Τώρα Κόγιας. Κίνηση στον Δημήτρη Μακρύ. Μαϊντανή δεν βιάζονται. Για 2. Δημήτρης Μακρύς, αστοχή. Ο Παλιγιάννης κερδίζει το rebound. Κερδίζει και το φάουλ από τον Κίλι. Θα πάει στην γραμμή των βολών. Συνέχεια όμως μετά το time out πήραν οι φιλοξενούμενοι. Επιστρέψαμε το time out. Ο αντίλαλος συνεχίζει με τη Σταυραντώνη. Κώστα Ζαμπέτα, Μητσοτάκη, Καρανίκα και Γιανακόπουλο. Μαϊντανή, Παλιγιάννη, ο οποίος βρίσκεται και στη γραμμή των βολών. Κόγια, Κίσα, Άρη Μακρύ και Φωτεινάκη. Δύο βολές από τον Παλιγιάννη που φέρνει τη διαφορά ξανά στο σύν 7, 50-43. Κώστας Ζαμπέτας. Τρίπωση στην άμυνα των Μαϊντανών αλλά έκανε το λάθος. Κινάκης έκλεισε και κέρδισε το φάουλο από τον Γιανακόπουλο. Κίσας Μακρύς. Πολύ άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Μπαλαφτάνει στον Κόγια για 3. Εύστοχος ο Κόγιας. Στο σύν 10 η Μαϊντανή, 53-43. Ζαμπέτας. Πήρε το σκρίνο τον Καρανίκα. Δοκίμασε για 3 και βρήκε στόχο. 53-46, απαντά ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων. Καλή άμυνα τώρα από τον Καρανίκα. Χρυσοτάκης έκλεψε, άφησε στον Ζαμπέτα, τρίποντο στον εφηδιασμό. Αστοχή. Μακρύς, δεν βιάζεται, περιμένει τους συμπαίκτες του. Κίσας και τώρα Φωτεινάκη. Ωραία τρίπλα από την πλάτη από τον Παλιγιάννη. Ακόμη καλύτερο τελείωμα και 55-46. Μητσοτάκης, δύσκολη προσπάθεια. Από το πόδι του Ζαμπέτα. Και 9-14 λεπτά για τους Μαϊντανούς. Ενώ έχουμε αλλαγές για τον αντίλαλο Κίλης και
και ο Ζαμπέτας επιστρέφει στο μάτς, Γιαννακόπουλος και Σταυραντώνης θα βρει στον πάγκο. Κόγιας, Κινσόνη Παλιγιάννη, γυρίζει και σκοράρει. 57-46 με 4 διαδοχικούς πόντους του Παλιγιάννη. Ζαμπέτα τώρα, λάθος βήματα από τον Κώστα Ζαμπέτα και κατοχή για τους Μαϊντανούς. Κινάκης τον Κόγια. Οι Μαϊντανοί δεν βιάζονται, προηγούνται με 57-46. Κόγιας Γκάτρης, ξανά εκτοχος, 60-46. Νομίζω πως οι Μαϊντανοί κάνουν ένα τεράστιο βήμα για την νίκη. Έχουν ξεφύγει με 14, ενώ τώρα ο Γιώργος Ζαμπέτας κάνει λάθος. Πρέπει σε βήματα, νέα κατοχή για τους Μαϊντανούς. Νομίζω ότι σκοράρουν, έχουν αγκαλιάσει την νίκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψουν οι Μαϊντανοί ή ο αντίλαλος με την εμφάνιση του. Την ώρα που ο Φωτεινάκης κάνει το 62-46. Σαμπέτας για 3, στο σίδερο η μπάλα. Φιλοξενούμενοι έχουν χάσει και την συγκέντρωσή τους σε αντίθεση με, με τους Μαϊντανούς που βάζουν ό,τι σουτάρουν, πάντα μπαίνουν πλέον. Μικρή διακοπή τώρα καθώς ο Κόγιας χτύπησε σε μία μονομαχία με τον Χρυσιωτάκη. Αλλαγή για τους Μαϊντανούς. Ο Δημήτρης Μακρύς αντικατέστησε τον Κόγια. Όλα αυτά 4-26 πριν το φινάλε του αγώνα. Χρυσιωτάκη στον Ζαμπέτα. Καλή αμήνα από τον Άρη Μακρύ. Κάνει το φαουλ όμως. Επαναφορά την πλάγια γραμμή για τον αντίλαλο. Τέταρτο φάουλ του Άρη Μακρύ. Και ο Ζαμπέτας τώρα. Δημήτρης Μακρύς έχασε την ισορροπία του. Ζωτάκης. Βάζει στον Καρανίκα για 3, στο σίδερο η μπάλα. Μακρύς έψαξε τον Κίθα, αλλά ο Καρανίκας στον σωστή θέση έκλεψε. Καλέξει στον Γιώργο Ζαμπέτα. Κύλης τώρα σηκώνεται για 2. Στοχή. Παλιγιάννης μαζί το rebound. Δημήτρης Μακρύς αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα. Βγάζει και τον Κίσα, φάτσα με το καλάθι. 64-46 στο συν 18. Το time out από τον αντίλαλο. 3:37 πριν το φινάλε του αγώνα. Στρέψαμε από το time out. Ο αντίλαλος συνεχίζει με τους Πόθητο, Κώστα Ζαμπέτα, Γιαννακόπουλο, Μητσοτάκη και Καρανίκα. Οι Μαϊντανοί με τους Δημήτρη και Άρη Μακρύ, Τριανταφύλου, Παλιγιάννη και Κίσα. Μητσοτάκης, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά αστόχησε το lay-up. Άρης Μακρύς τώρα. Στο φάουλ από τον Κώστα Ζαμπέτα. Το τέταρτο φάουλ του Κώστα Ζαμπέτα στο παιχνίδι. Στο επόμενο θα αποβληθεί. Άρης Μακρύς. Κίνης ο Κίσα. Ξανά Άρης Μακρύς. Πάμε για 2. Και ψοχή. Στο σύν 20 Μαϊντανή. 66-46, κάνουν ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο. Γιαννακόπουλος για 3, κακό σουτ. Ήταν εκτός οριών. Αλλαγή για τον αντίλαλο. Σταυραντώνης στη θέση του Κώστα Μακρύ. Μακρύ.
πάντα έχουν κρυφθεί. Είναι διαδικαστικά τα τελευταία 2 και 53 του αγώνα. Μπεντανή θα πάρουν το ρόλο του αγώνα. Τώρα από εκεί σας κάνει κάτι περίτεχνο. Ο Παλιγιάννης όμως κοιτάει ψηλότερα από όλους και με ένα follow. Κάτι το 68-46, 20-22. Μαϊντανή που... τους Μαϊντανούς που μοιάζουν όλα εύκολα πλέον. Με αλλαγή. Νέες αλλαγές τώρα για τον Αντίλαλο. Κώστα, Γιώργος Ζαμπέτας και Κύλης στις θέσεις των Καρανίκα και Κρυτσιωτάκη. Γιάννης, νέο καλάθι από τον ψήλο των Μαϊντανών, 70-46. Για τρίσο, ο Θητός ως αρχή. Μπάλα παραμένει πάντως στην καταχή του Αντίλαλου. Κύλι, μακρύς τώρα, βρήκε τον Κίσα, δίνωσε δοκίμαστο σούτ, αλλά λιώθηκε από τον Γιώργο Ζαμπέτα, τρεις, τον Κίσα, και η δεύτερη προσπάθεια του φύγου παίκτης των Μαϊντανών, 72-46. Πάμε τώρα του Άρη Μακρύ στον Σταυραντώνη. Προθυκτός για τρεις. Ούτε τώρα βρίσκουν σκόρι φιλοξενούμενο που κολλήσει στους 46 πόντους για τρεις και ο Ζαμπέτας. Αυτός θα ευστοχίσει, θα μειώσει σε 72-49. Ωραία πάσα τώρα του Δημήτρη Μακρύσον 30 φίλου. Διότι κλείστηκε από δύο παίχτες, έβγαλε στον Κίσα. Λάθος πάσα του Κίσα. Αυτός αστόχησε. Κύλης. Δεν βρίσκει στόχο. Δημήτρης Μακρύς. Φοβερή πάσα για τον Άρη Μακρύ. Και μας έβγαλε στον 30 φίλου. Τρεις, Παλιγιάννης, Κίσας και 74-49. Ζαμπέτας, οι ομάδες έχουν χαλαρώσει, την ώρα που ο Σταυραντώνης τους έφυξε ακόμη ένα τετρίποντο, 39 δεύτερα πριν το φινάλε. Έτσι όπως είναι φυσιολογικό, Κύλης προσθέτει πάντως ακόμη να φάουλ στη στατιστική του. Όχι, στον Δημήτρη Μακρύ χρεώνεται. Θετικό. Ζαμπέτας, τη βοήθεια του ταμπλό. Μειώνει σε 74-51. Δημήτρης Μακρύς. Δοκιμάσει για τρεις. Στοχή. 6 δεύτερα έχουν μείνει για το φινάλε του αγώνα. 6 διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας θα πετάξει από μακριά την μπάλα. Αλλά δεν βρίσκει στόχο. Τέλος του αγώνα με τους Μαϊντανούς να επικρατούν 74-51.